Θα σας πάμε σε κάποια event. Αλλού πάμε πρώτα. Θέλετε να ξεκινήσουμε. Έχετε έτσι, γιατί πήγαμε σε πολλά event μέσα στην εβδομάδα. Έκανα πολύ ωραίο έτσι, φιλανθρωπικό αγώνα beach volley η Win Ελλάς. Έχουμε συναντήσει πάρα πολλά πρόσωπα με πάρα πολλές ειδήσεις. Μας έχουν δώσει ο Κώστας Φραγκολιάς, η Ειρήνη Παπαδοπούλου, η Δέσποινα Καμπούρη θα πάει στον Αντένα τελικά. Τι θα κάνει. Έχει ακουστεί το όνομά της με τον Πάτρα. Απαντάει σε αυτό. Στάθης Χίζας, διμέρος μηχανικός αυτοκινήτων. Γιατί? Έχω για πολύ λίγο για τα μάτια σας. Για πάμε. Αν δεν υπάρχει αυτή η εκπομπή, ποια εκπομπή είναι κοντά σε σένα? Ελένη Τσολάκη. Και μετά νομίζω με εσάς. Πώς βλέπεις την Ελένη που είναι εκτός? Στενάχωρο. Δηλαδή είναι. Τι να πω, ρε. Μέρες τώρα της ελληνικής τηλεόρασης είναι δυνατόν να είναι κάθε φέτος και χειρότερα. Πώς σου φάνηκε η Ελένη Τσολάκη που έκανε το πρωινό σου, είχε πολλή ενημέρωση μέσα? Άποψή μου. Νομίζω ότι το πάνελ δεν βοήθησε πάρα πολύ. Σε κομμάτι της ενημέρωσης, ναι. Της ενημέρωσης. Πάρα πολύ. Εντάξει, καταξιωμένοι επαγγελματίες σε άλλο. Θα πάρει σύνταξη από το Happy Day. Δεν ξέρω πόσο καιρό θες κιόλας. Θες είσαι κοντά, τουλάχιστον. Τώρα με βρίσκεις βέβαια και τέλος σεζόν. Τι εννοώ? Αυτό το 6 ώρα το πρωί. Αρχίζει λίγο τις δύο τελευταίες εβδομάδες λίγο και μου κοπανάει. Απορώ πώς πηγαίνω. Θέλω να βγάλω ένα μπλουζάκι που να λέει: δεν φτάνει που έρχομαι. Θέλετε και να μιλάω και να ακούω. Ετοιμάζεις κάτι δικό σου? Μου ήρθε μια πληροφορία, δεν ξέρω αν ισχύει. Έχω μια ιδέα κτλ. Την έχω επικοινωνήσει. Θα δούμε. Εταιρεία παραγωγής, τηλεοπτική είναι? Με εμάς, με τον Αλφα. Εκεί την έχω επικοινωνήσει. Τώρα θα δούμε. Άμα δεν. Τι είναι, ταξιδιωτικό, κάτι τέτοιο? Είναι λίγο αντρική. Είναι αντρικό. Όδεση. Τι είναι αντρικό? Είναι να πάρει τα όρη τα βουνά με οποιοδήποτε περίεργο μέσο, ακόμα και με τα πόδια. Να φας πράγματα τα οποία στα παρέχει φύση. Είμαι εδώ για να στηρίξω τις κακοποιημένες γυναίκες. Με την παρουσία μου, με όση δύναμη έχω, είμαι πάρα πολύ θλιμμένη, απογοητευμένη και εξοργισμένη το ότι κάποιοι άντρες υποσυνείδητα θεωρούν σκουπίδι τη γυναίκα και επιθυμούν, χωρίς να το συνειδητοποιούν, να σαπίζει. Ας το συνειδητοποιήσουν πρώτα για να καταλάβουν τι είναι αυτή. Θα σε δούμε στον Αντένα, γιατί αυτό γράφεται πολύ έντονα. Δεν ξέρω. Αν ήξερα να σου απαντήσω θα σου το έλεγα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Υποθετικά θα μπορούσε να εξυπηρετήσει μια infotainment εκπομπή. Αν δεν το κάνεις δεν μπορείς να το πεις με σιγουριά, αλλά η ενημέρωση είναι ένα κομμάτι που μου αρέσει πολύ. Ξεκίνησα δουλεύοντας σε εφημερίδα. Αυτό είναι κάτι που από μέσα μου δεν θα φύγει ποτέ. Με το Θανάση Πάτρα πώς είναι η σχέση σας? Με το Θανάση είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Εγώ ήμουν 19 όταν τον γνώρισα, ο Θανάση ήταν λίγο μεγαλύτερος. Είμαστε φίλοι με το Θανάση. Είναι η τάση της εποχής οι influencers. Δεν ξέρω εσύ πώς το κρίνεις αυτό. Γιατί να το κρίνουμε? Εγώ τους βγάζω το καπέλο, μπράβο τους που μπορούν και το κάνουν και βγάζουν τόσα χρήματα. Και να μπορούσαμε να το κάνουμε κι όλοι. Εγώ που βαριέμαι να βγάλω δύο φωτογραφίες και λέω Παναγία μου, πότε θα βγάλω την καλή? Θα βάλεις ένα-δύο φιλτράκια στο Instagram, θα βάλεις φωτεινότητα. Και τρία και τέσσερα. Why not? Δεν έχουμε δει ακόμα μία σχέση σου επίσημη. Και επειδή μένουμε και κοντά, λέει και σου πω και τσεκάρω. Βάζω λίγο, με έχω ένα κιάλι εκεί καμιά φορά το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, κοιτάω να δω τι γίνεται. Όχι, περνάω πάρα πολύ καλά, είμαι πολύ καλά. Δόξα τω. Είσαι χαρούμενος μόνος? Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Δεν θα σου κάνω μία ερώτηση, γιατί όποτε την κάνω, θυμώνει η Μαρία Μπακοδήμου. Και λέει, δεν θα ρωτάτε, λέει, το Στάθη και την Αλεξάνδρα. Τέλος. Α, αυτό θες με ρωτήσεις, πες. Δεν έχω πρόβλημα. Όλα εντάξει, τέλεια. Είμαστε από παντού, είμαστε τέλεια. Μια χαρά, γιατί εδώ έξω, χαιρετηθούμε. Πιστεύεις, υπάρχει κατάρα του survivor στις σχέσεις? Πολλοί που πήκανε βγήκανε χωρισμένοι μετά. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρω κι εγώ. Όποιος θέλει να χωρίσει, πηγαίνει στο survivor. Μαρία Αντωνά Γεροζουλιάγκα, πώς σου βλέπεις? Ορίστε, η Μαρία Αντωνά γύρισε μπαμπαμ. Χώρισε, τα έφτιαξε. Πώς σου φαίνονται? Πολύ ταιριαστή. Εμένα δεν ξέρω. Αφού τα βρίσκουν αυτοί. Τι πουλάει, πες μας τώρα στο FDS. Πουλάνε οι έρωτες. Δηλαδή, Αθηνά Οικονομάκου με Μπρούνο Τσερέλα, εννοείται ότι όχι πουλάει, ξεπουλάει. Είχες γράψει στο blog σου, νομίζω, στο FDS, ότι έχεις δει τη φωτογραφία ενός ζευγαριού, αλλά δεν μπορείς να πεις ποιο είναι. Ναι, ηθοποιοί είναι, αλλά δεν μπορώ να σας πω τίποτα άλλο ακόμα. Μου είχες πει παλαιότερα ότι όντως συζητούσες κάτι. Ναι. Το open για καλοκαίρι. Δεν προχωράει. Δεν ευδοκιμεί όπως βλέπουμε, δυστυχώς, ειλικρινά, γιατί είναι που θα το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί όμως? Δεν ξέρω τι γίνεται με τη διοίκηση, δεν ξέρω τι γίνεται με τους ηθήνοντες, δυστυχώς όλο αυτό. Εμένα με λυπεί πάρα πολύ. Ξέρεις, ήμασταν όλοι έτοιμοι. Εγώ βασικά ήμουν έτοιμη, δεν είχα συζητήσει με τους άλλους. Είναι εδώ και ο σύζυγός σου και δεν με άφησε να μου κάνει δηλώσεις. Γιατί? Αγάπη μου, μη μου το ματιάσουν τον άνθρωπο. Έχεις νιώσει ποτέ να σου σκάβουν το λάκκο? Καλά, τώρα καλέ, τώρα πρόσφατα. Εγώ γιατί άραγε να μην είμαι σε κάποια καλοκαιρινή εκπομπή, άραγε.
πες μου εσύ τώρα. Μήπως κάποιος μου έσκαψε το λάκκο. Καλά, μην μου το σκάβουνε χρόνια τώρα. Πώς επιβιώνεις πάντα στο τέλος. Αχ, αγάπη μου, σαν τις κατσαρίδες. Είμαι κι εγώ μια κατσαρίδα. Βλέπω τα βίντεο που ανεβάζεις από τις διακοπές σου με τα μαγιό σου. Ρε, εσύ πολύ αποκαλυπτική. Τι σου λέει ο Νεκτάριος. Του αρέσει, καλά, αυτός με τραβάει. Καλέ, αυτός είναι ο παπαράτσο. Αυτός είναι. Γουστάρι, του αρέσει, τρελαίνεται. Μου λέει, αγάπη μου, φόρε λίγο πιο παρτό. Ο σύζυγος. Βγάλε κάτι από πάνω σου. Μα τι φορά, βγάλε το αγάπη μου. Βγάλε και από εδώ. Ναι, δηλαδή, οκ. Okay. Λένε, κράτα κάτι για την πρώτη νύχτα του γάμου. Συγγνώμη, δεν σας πήρα τώρα για το φινάλε. Με μυστικού χαιρετισμού στον παπαράτσο. Παιδιά, θα σας πω ότι. Είναι και αυτό μέσα στα qualifies, ναι, βέβαια. Τη στιγμή που τσέκανα τις δηλώσεις ήταν από πίσω και γύριζε ο Νεκτάριος backstage video, έτσι. Μας έκανε backstage video. Δεν υπάρχει. Και γιατρός και περατέ. Κάνουν real. Πάντως το καλύτερο ήταν. Που λέει ότι ήμασταν όλοι έτοιμοι για την καλοκαιρινή εκπομπή. Εγώ ήμουν έτοιμη, δεν έχω μιλήσει με τους άλλους. Ή δεν ξέρω τι κάνει. Όταν λέμε ήταν έτοιμη για την εκπομπή. Αυτό. Είχε κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ, λέιζερ, βλεφαρίδα κτλ. Πώς πάω από γλυφάδα κοροπή. Το είχε δει στο τέτοιο. Το είχε δει στο Google Maps. Να πούμε ότι πολλές φορές. Την αγαπώ την Ελίζα. Θέλω να πούμε ότι πολλές φορές ένα τηλέφωνο ή μια διερευνητική βολιδοσκοπική συζήτηση δεν είναι ότι έχει και πρόταση ή θα γίνει μια εκπομπή. Κατάλαβες. Οπότε δεν ξέρει κανείς με το καλοκαιρινό του Open. Ναι, αλλά ποια είναι τα καλοκαιρινά. Αυτό που θα κάνετε εσείς δεν έχει άλλο καλοκαιρινό. Θα γινόταν με τη Γαλάτια και ναι, αλλά λέει με φάγανε, τη σκάψανε το λάκκο. Δεν σκάψανε το λάκκο. Δεν έγινε εκπομπή για να μην είναι μέσα εκεί. Εκτός δεν ξέρεις. Εκτός να έκανε ενημέρωση. Να αυτό που λες, εγώ ψάχνω να βρω αυτό που είπε ο Χρήστος Κούτρας, ότι είναι ένα ζευγάρι ηθοποιών το οποίο δεν έχει βγει, Μαρία μου. Και μόλις σκάσει, λέει, θα ξέρεις κάτι. Όχι, δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις, έχεις το βλέμμα ότι ξέρεις. Όχι, είναι μερικές φορές το βλέμμα μου που φαίνεται. Αφού έκανες αυτό το τύπου... Είναι αθώο το βλέμμα μου. Ανά και υπάρχει, λέει, και φωτογραφία. Περιμένουμε να δούμε πάντως γενικώ. Δεν ξέρω, αλλά. Είδατε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Και για Μπρούνο Τσερέλα με Αθηνά. Και για Λιάκα Αντωνά. Βαράνε τα κλίκα έτσι. Μετά δηλαδή. Θα σα πω εγώ για Τσερέλα πολλά. Θα σα πω πολλά Τσερέλα. Πολλά Τσερέλα μετά, θα σου πω. Πάμε στη Δέσποινα Καμπούρη. Τελικά τι κατάλαβε από εγώ τη από το όλο ότι... το στυλ και από αυτό που μιλήσαμε, αισθάνομαι ότι όντω είναι πολύ κοντά στο να κλείσει, τουλάχιστον έχει συζητήσει και η ίδια υποστηρίζει εδώ ότι μπορώ να κάνω infotainment. Έχω ξεκίνησει από τι εφημερίδε, γιατί θυμάστε ότι όταν είχε βγει το Πάτρα Ουγγαρέζο, όλοι σχολίαζαν μπορούν να κάνουν τελικά αυτή η ενημέρωση. Γιατί έγινε αυτή η επιλογή. Εγώ αλλά εντάξει, ότι... παιδιά, μην τρελαθούμε. Μπορούν, εγώ πλέον νομίζω ότι όλε τι εκπομπέ έχουν λίγο ενημέρωση. Εντάξει, δεν θέλω να πω ονόματα που κάνουν ενημέρωση και αρχίσουμε τώρα να μαναφούμε. Να ήταν εδώ να απαντήσουμε. Η Δέσποινα Καμπούρη έχει ένα ισορροπημένο προφίλ όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε και στην ψυχαγωγία αλλά και στην ενημέρωση θα το κάνει με ισορροπία πάντως... και σεβασμό. Δεν είναι ότι στην ψυχαγωγία έκανε τρέλες μεσημεριανές παλιάς εποχής. Εντάξει, όλα χωράνε. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπε, εμένα μου έκανε εντύπωση, είναι ένα λοτσάρι ότι θεωρεί ότι για να είσαι influencer και να βγάζεις χρήματα από εκεί πρέπει απλά να βγάζεις φωτογραφίες. Δείχνει... Όχι, πρέπει να βγάζεις καλές φωτογραφίες. Καλά, δεν βλέπεις ο καθένας από τους influencer έχει δικό του φωτογράφο. Ναι, πλέον. Πέρα από αυτό, δεν είναι μόνο. Είναι μια δουλειά. Αυτό. Ναι, είναι δουλειά σίγουρα, όμως δεν είναι μόνο αυτό. Χτίζεις μια προσωπικότητα, έχεις σχέση με τον κόσμο, έχεις καθαρό προφίλ, είσαι εμπορικός, πουλάς. Καλά, μην τρελαθούμε τώρα ότι έχουν κάνει και ολόκληρη έρευνα βέβαια, και το έχουν κάνει. Βέβαια. Αλλά μερικοί είναι πάρα πολύ τυχαίοι. Σύμφωνοι, αλλά δουλεύουν και πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχουν μια σταθερότητα και μια σιγουριά. Δεν έχουν και άλλη δουλειά. Η κοπέλα είναι τραγουδίστρια, έχει άλλες σχέσεις. Είναι ηθοποιός. Ναι, θέλω να πω είναι ότι εύκολα έλα να γίνω influencer. Θα καλοπεράσει. Δεν είναι τόσο απλό. Ο Κώστας Φραγκολιάς, θα σας πω, είναι τοξότης με οροσκόπο δίδυμο. Που σημαίνει... Σαν τον Αρναούτογλου. Σαν τον Γιώτης Μενεγάκη. Γκρίνια, γκρίνια. Κάθε χρόνο. Τέτοια εποχή δεν βγαίνει και γκρινιάζει ότι κάτι τον ενοχλεί σε αυτό που κάνει. Στις μεγάλες σχέσεις δεν γκρινιάζεις λίγο κάθε χρόνο. Για να δεις πώς θα πάει ο νέος χρόνος. Για να πάρεις κάτι στόχους, ακόμα. Ξέρεις, δεν καταρρύψεις. Το έχεις γούρι στην επέτειο να γκρινιάζεις. Γκρίνιαξα εγώ ποτέ, Μαρία μου. Δεν τα είχαμε ποτέ. Δεν μπορεί να σου πει. Πάντως έχει κάνει πρόταση για δική του εκπομπή. Και νομίζω ότι πάντα κάθε τέλος σεζόν όντως θα μπει στη μουρμούρα, θα πάρει κάτι άλλο δικό του. Εντάξει, διεκδικεί. Τώρα θέλει να έρθει στη δική μας εκπομπή που δεν θα υπάρχει. Ναι. Εμείς πέρσι, και το Τσολάκι, που μακάρι να υπάρχει. Πέρσι το πήρε το. Τη μουρμούρα έκανε ένα. Μετά τη μουρμούρα του έκανε τη μουρμούρα. Τώρα που δεν έχει μουρμούρα.